Πάμε λοιπόν σε αυτή την περίφημη επιστολή διαμαρτυρίας των καθηγητών των τουριστικών σχολών της Ρόδου και του Αγίου Νικολάου Κρήτης. Υπάρχει πρόβλημα, Βάλια, ασχοληθήκαμε με το θέμα σήμερα, υπάρχει προβληματισμός. Υπάρχει σημαντικό πρόβλημα και υποστελέχωση των σχολών, αλλά και δεν διεξάγονται τα μαθήματα όπως θα έπρεπε να διεξάγονται. Θολό το τοπίο και κατά κάποιο τρόπο οι δεσμεύσεις των συναρμόδιων υπουργείων και της κυβέρνησης δεν υπάρχουν και δεν έχουν υλοποιηθεί σε καμία περίπτωση. Πάμε στον κύριο Ευθύμη Κουτρούμπα, ο οποίος είναι καθηγητής τεχνικών μαθημάτων στην Ανωτάτη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Αγίου Νικολάου. Κύριε καθηγητά, την καλησπέρα μας. Γεια σας κύριε Παναγιωτόπουλε. Σίγουρα... Να σας διακόψω, δεν έχουμε γίνει ακόμα Ανωτάτη, είμαστε ακόμη ανώτεροι. Η ανώτερη, σωστά, ανώτερη σχολή. Εγώ καταγράφω ανακολουθίες πάντως και μη υλοποίηση συγκεκριμένων δεσμεύσεων για τη σχολή σας. Δυστυχώς, ναι, είμαστε δύο σχολές. Ναι. Δύο σχολές, λοιπόν, η Αστέ Ρόδου και η Αγίου Νικολάου, η Αστέ Κρήτης, δηλαδή είναι δύο ιστορικές σχολές που συντρίθηκαν το 1995 και το 1956. Η Ρόδος. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, εμείς έχουμε 600 φοιτητές στις δύο σχολές, οι οποίοι είναι απόλυτη χώρα. Να πω ότι για τους πληθυντές ότι τα παιδιά στη σχολή παίρνουν με πανελλήνιες εξετάσεις. Και εδώ και πολλά χρόνια βρισκόμαστε στη σχολή από το 2008, 10 μόνιμοι καθηγητές, 5 στη Ρόδο και 5 στον Άγιο Νικόλαο. Και προσπαθούμε λοιπόν να βρούμε λύσεις στα προβλήματα των δύο σχολών, των ΑΣΤΕ μάλλον. Ποιο είναι το σημαντικότερο θέμα, κύριε καθηγητά? Είναι υποστελέχωση το γεγονός ότι δεν τρέχει διαδικασία της αναβάθμισης των πτυχίων? Το πτυχίο, λοιπόν. Αυτή τη στιγμή η σχολή, λοιπόν, είναι ανώτερη και με βάση το εθνικό πλαίσιο προσόντων, ναι, είμαστε στο επίπεδο σπουδών 5, εκεί που είναι τα ΙΕΚ και η ΕΠΑΣ. Ενώ παρόλο που έχουμε ένα πρόγραμμα 240 πιστοτικών μονάδων με 3 χρόνια σπουδές και 9 μήνες πρακτική άσκηση, τα παιδιά μας δυστυχώς δεν έχουν το δικαίωμα, τελειώνοντας τη σχολή, να συμμετέχουν σε προγράμματα μεταπτυχιακά. Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, τα παιδιά είχαν το δικαίωμα, τελειώνοντας τη σχολή, να καταταγούν στο έκτο εξάμεινο των πρώην ΤΕΙ, τα οποία πλέον δεν υπάρχουν, και να κάνουν ισοτιμία πτυχίου τους με ένα πτυχίο των ΤΕΙ. Οπότε σήμερα δεν υφίσταται αυτό το καθεστώς. Δεν μπορούν να συνεχίσουν να κάνουν το μεταπτυχιακό τους. Δυστυχώς όχι. Τα παιδιά λοιπόν σήμερα ψάχνουν, έχοντας πλέον τελειώσει τη σχολή τους, ψάχνουν λοιπόν να βρουν κολέγια, τα οποία θα τα πληρώσουν φυσικά. Ναι. Σκοπό λοιπόν να κάνουν τα μεταπτυχιακά τους προγράμματα σε κάποιο κολέγιο. Έχει υπάρξει δέσμευση για την αναβάθμιση του πτυχίου? Δυστυχώς όχι. Βέβαια είναι κάτι το οποίο εμείς το ζούμε από το 2008, όλες οι κυβερνήσεις, οι προηγούμενες, και οι επόμενες, δεν έχουν μας υπόσχονται ότι θα γίνει μια αναβάθμιση του πτυχίου, αντιτυπίση, η οποία φυσικά δεν έχει γίνει ποτέ. Το λόγο δεν το ξέρουμε. Βέβαια να πούμε ότι οι σχολές οι αυτέ ανήκουν στο Υπουργείο Τουρισμού, εποπτεύονται μάλλον από το Υπουργείο Τουρισμού, οπότε λοιπόν όλες οι αποφάσεις οι οποίες βγαίνουν θα πρέπει να βγαίνουν με την σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Παιδείας. Κάπου λοιπόν εκεί χάνεται η συνεννόηση και η επαφή. Σε συνεννόηση ανάμεσα στα δύο Υπουργεία, εγώ αυτό καταλαβαίνω. Και μιλάμε και για σχολές που για να εισαχθείς χρειάζονται αρκετά μόρια. Ακριβώς. Πάνω από 17.000 να μπει στις σχολές. 16.000 και μόρια. Ακριβώς. Και μας είπε ο κ. Κουτρούμπας για το Υπουργείο Τουρισμού, που σημαίνει αυτό τι, ότι δεν έχουν τα μπόνους εντός εισαγωγικών που έχουν οι φοιτητές που εντάσσονται οι σχολές στο Υπουργείο Παιδείας. Δύο μέτρα και δύο σταθμά. Να πούμε λοιπόν ότι οι σχολές φέτος είχαμε ο πρώτος εισακτέος 17.795 μόρια από το Γενικό Λύκειο και άλλα τόσα περίπου για την Αστέ Ρόδου, γιατί μιλάμε για τις δύο σχολές. Ναι. Μιλάμε για σχολές οι οποίες είναι δημοφιλείς στο μηχανογραφικό των παιδιών. Είναι τριετούς φοίτησης. Είναι τρία έτη, πραγματικά έτη σπουδών και ένα έβδομο εξάμεινο στο οποίο τα παιδιά κάνουν την πτυχιακή τους εργασία. Επίσης να πω εδώ ότι 30 του 2020 ψηφίστηκε νέο πρόγραμμα σπουδών, το οποίο περιλαμβάνει 8 εξάμεινα. Αλλά ναι, με απόφαση η οποία, μάλλον
ήταν το πρόγραμμα αυτό να ισχύσει φέτος από το 2021-2022 ναι. για όλους τους φοιτητές. 8 εξάμηνα με ταυτόχρονη αναβάθμιση και του πτυχίου. Όχι. Αυτό δεν το ξέρουμε. Δεν το ξέρουμε. Προς το παρόν υπάρχει μόνο ένα πρόγραμμα σπουδών χωρίς να υπάρχει το θεσμικό πλαίσιο. Δηλαδή, αν αυτή η σχολή με τα 4 χρόνια σπουδών με 9 μήνες πρακτική, δηλαδή σχεδόν 5 χρόνια, αν τα παιδιά αυτά θα παίρνουν πτυχίο επίπεδου 6 ή 5. Δηλαδή, αυτό ακόμη δεν το ξέρουμε. Να πω όμως εδώ ότι πριν από λίγες μέρες, με μια νέα ΚΙΑ η οποία υπεγράφει από το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Τουρισμού, το πρόγραμμα σπουδών θα ισχύσει μόνο για τους πρωτοετής φοιτητές. Δηλαδή, οι δευτεροετής, τριτοετής και τα παιδιά που ήταν να πάνε στο τέταρτο έτος. Ναι. Ξαφνικά λοιπόν, ενώ είχαν κλείσει σπίτια τα παιδιά για να φοιτήσουν, εκεί λοιπόν τους είπαν ότι ξέρετε, δεν θα φοιτήσετε. Δεν ισχύει για εσάς αυτή η τροποποίηση, η αλλαγή. Οι σπουδές τελειώνουν εδώ. Μάλιστα. Και νομίζω με ό,τι και αν αυτό συνεπάγεται σε μια μελλοντική απόφαση που μπορεί να πούνε ότι 8 εξάμηνα, άρα πάμε σε αναβάθμιση σπουδών και χάνουν τα παιδιά το τρένο, έτσι δεν είναι, κύριε καθηγητά? Σωστά, σωστά. Και αυτό που είπε επίσης η κυρία Μπούη, συγγνώμη, σε δύο κόμπο, ότι τα παιδιά μας δεν έχουν παροχές, καμία παροχή. Δηλαδή δεν υπάρχει ακαδημαϊκή ταυτότητα, δεν υπάρχει λέσχη, δεν υπάρχει εστία, δεν υπάρχουν τα επιδόματα αυτά τα οποία δίνονται όλα. Μάλιστα. Στις άλλες σχολές. Να πω ότι είμαστε η μοναδική σχολή, η ΑΣΤΕ, που έχουμε μείνει στο επίπεδο 6. Δηλαδή οι σχολές πυροσβεστών, οι σχολές εμπορικού ναυτικού, όλες λοιπόν οι σχολές έχουν πάει στο επίπεδο 6. Κύριε καθηγητά, βέβαια, να σας ευχαριστήσω πολύ. Βάλει ένα τελευταίο σχόλιο. Ναι, μόνο να προσθέσω ότι με δεδομένο και πιο άλλο, ότι είμαστε στην Κρήτη και με την αναγνώριση των πτυχίων θα μπορούσε να υπάρξει άμεση απορρόφηση από τις ξενοδοχειακές μονάδες και να βρουν τα παιδιά κατευθείαν εργασία. Και στα τουριστικά εδώ επαγγέλματα. Κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσω πολύ. Ξενοδοχειακές μονάδες, να πω και κάτι λεπτό. Οι ξενοδοχειακές μονάδες λοιπόν ζητάνε παιδιά τον ΑΣΤΕ. Γιατί τα παιδιά μας έχουν την κατάρτιση και τις γνώσεις. Δώστε λίγο όθηση στα παιδιά. Και να υπάρξουν και καθηγητές. Γιατί από ό,τι μάθαμε δεν υπάρχει. Επαρκή στελέχωση υπάρχει, των τμήματων. Ανοίξαμε σήμερα, οι δύο σχολές άνοιξαν σήμερα και δεν υπάρχουν. Μάλιστα. Δεν έχει γίνει ακόμη η πρόληψη των καθηγητών, των ορομιστήων καθηγητών. Κύριε καθηγητά, να σε ευχαριστήσω πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ θερμά. Παρακολουθούμε το θέμα. Αφορά εκατοντάδες φοιτητές.